δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη του μηχανισμού, το πρατήριο καυσίμων στην Ανάβησο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της βόμβας από δύο άτομα που έφτασαν ξημερώματα στο σημείο με μηχανή. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου και πρόεδρος των βενζινοπολών υποστηρίζει ότι οι δράστες προέρχονται από τα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. Θεωρώ ότι επειδή δεν είχα προσωπικές διενέξεις και δεν έχω, ότι είναι καθαρά από το κύκλωμα των λαμογιών των καυσίμων. Ως πρόεδρος και ως επαγγελματίας σε αυτόν τον κλάδο, είχατε δεχθεί απειλές? Παλαιότερα ως πρόεδρος να είχα δεχθεί. Οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών. Ο συνοδηγός κατεβαίνει, έχει τη βόμβα μέσα σε μία σακούλα. Τη βγάζει, ανάβει το φυτίλι και φεύγει τρέχοντας προς το συνεργό του. Από την ισχυρή έκρηξη αμέσως εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις αντλίες και στα καύσιμα που υπήρχαν μέσα σε αυτές. Ευτυχώς άμεσα λειτουργήσαν τα πυροσβεστικά μέσα του πρατηρίου, ενώ ο ιδιοκτήτης με πυροσβεστήρες κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί στις δεξαμενές. Τζάμια σπάνε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με τους κατοίκους λεωφόρου Καραμαλή στην Ανάβησο να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ακούω ένα μπαμ, σπάσανε τα τζάμια και στο δωμάτιό μου. Πώς δεν πέσανε πάνω μου? Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής στο πρατήριο. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Είναι θραύσμα το οποίο ήρθε μετά την έκρηξη. Αυτό πρέπει να χτύπησε εδώ πέρα. Στο πρατήριο έφτασαν αστυνομικοί από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που περισυνέλεξαν υπολείμματα. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για μασούρια εκρηκτικής ύλης με βραδύκαυστο φυτίλι. Μέσα από τα βίντεο και τις μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τους δράστες όσο και τους ηθικούς αυτούργους.